Νέες προσπάθειες για τη διεκδίκηση των κτηρίων και τις εκτάσεις του ΕΘΙΑΓΕ καταβάλει ο Δήμος Αβδείρων ως συνέχεια της πρωτοβουλίας που ήδη είχε αναλυφθεί από την κοινότητα Βιστονίδας προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αυτά ο Δήμος Βιστονίδας ήθελε να τα διεκδίκησε, θα έλεγα, τα διεκδικεί μάλλον διαχρονικά, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και σαν Δήμος Βιστονίδας είχαμε κάνει μια προσπάθεια. Δεν κατέστη δυνατό. Τώρα βέβαια ξαναγίναν προσπάθειες από τον καινούριο Δήμο Αυθύρων. Εμείς θέλαμε να διεκδικήσουμε και την έκταση που υπήρχε. Είναι μια έκταση γύρω στα 160 στρέμματα εκεί, καλλιεργήσιμη έκταση. Βλέπω ότι το Υπουργείο δεν ενέδωσε στην πρόταση αυτή. Βέβαια εκκρεμεί μια συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας για αυτό το θέμα, για να δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί ή για το θέμα της έκτασης. Υπάρχουν όμως καλά μηνύματα από το Υπουργείο, μπορούν να μας παραχωρήσουν τα κτίρια και μια μικρή έκταση γύρω στα 25 με 30 στρέμματα που νομίζω ότι είναι αρκετά. Ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα πρώτο σχέδιο πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ετοιμάζεται βέβαια μια οικονομοτεχνική μελέτη, γιατί απαιτείται από το Υπουργείο για να μας προχωρήσει την παραχώρηση. Σκεφτόμαστε να βάλουμε μέσα την γεωπονική υπηρεσία του Δήμου, τους συλλόγους που ασχολούνται εδώ με το ζαχαροκάλαμο. Έχουμε ένα σύλλογο και τις δραστηριότητες των συλλόγων της Γεννησίας και όχι μόνο, αν υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους του Δήμου. Αν μπορεί να σχεδιαστεί ένα μικρό κοινοκομείο που έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί, σε κάποιο κομμάτι, και αυτό το σκεφτόμαστε. Και βέβαια σκεφτόμαστε να κάνουμε και λαχανόκηπους ή ένα φυτώριο μικρό για να παράγουμε φυτά για τη χρήση του Δήμου μας. Αυτές σε γενικές γραμμές είναι οι σκέψεις μας. Αυτά όλα λοιπόν, όπως σας είπα, γίνονται. Ήδη έχει φύγει το αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας. Περιμένουμε να ετοιμάσουμε την οικονομοτεχνική μελέτη, να κάνουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας. Θα είναι η Τρίτη. Και βέβαια εκεί έχει βοηθήσει αρκετά, θα έλεγα, και ο βουλευτής, ο κύριος Σαλτούρος, γιατί μια φορά έκανα επίσκεψη με τον γραμματέα του, και ο αντιπεριφερειάρχης με τον περιφερειάρχη κάποια άλλη στιγμή. Κάναμε μια επίσκεψη στον Υπουργό για αυτό το θέμα. Πιστεύω τώρα μετά της Παναγίας να γίνει αυτή η οριστική συνάντηση και να κλείσει και να μπορέσουμε μέχρι να βγει χρονιά να έχουμε παραχώρηση των κτηρίων αυτών. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Δήμου μας και όχι μόνο. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι στο κέντρο, θα έλεγα, και του Δήμου αλλά και του νομού Ξάνθης, σε κεντρικότατο σημείο, και δεν θα πάνε χαμένα, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Σε περίπτωση που το αίτημα του Δήμου γίνει δεκτό, επόμενο βήμα είναι η σύνταξη μελέτης για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, προκειμένου η διαμόρφωσή τους να μπορέσει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, εν ώψη μάλιστα και της νέας προγραμματικής περίοδου.